μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιων. Αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια σας πολλά. Τι μεγάλη σημερινή μέρα, όσο συγκλονιστικό πραγματικά το νόημά της. Αφού ετοιμάσαμε και προευτρεφήσαμε τις καρδιές μας, τώρα ζούμε τη μεγάλη χαρά των αγγέλων και την ευφροσύνη του Θεού για το γεγονός της ενανθρωπίσεώς Του. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Η γέννηση του Χριστού δεν είναι μια γραφική περιγραφή, μια όμορφη ιστοριούλα. Ο Κύριος γεννάται για τη σωτηρία μας θαυμαστός, εκ Παρθένου. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, παίρνει μορφή υλική. Ο αόρατος φαίνεται, ο άναρχος γεννιέται, ο άχρονος εισέρχεται στον χρόνο. Μέσα στο φτωχό και ταπεινό βρέφος της Βηθλέμ κρύβεται το πλήρωμα της θεότητος, ο παντέλειος Θεός. Ποια μεγαλύτερη τιμή για την ανθρώπινη φύση, ποιο σημαντικότερο γεγονός για την ανθρωπότητα και τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Η Παλαιά Διαθήκη αρχίζει με το βιβλίο της Γενέσεως, τη δημιουργία του κόσμου και την πλάση του ανθρώπου κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Η Καινή Διαθήκη ξεκινά με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, με την αναδημιουργία και ανάπλαση του ανθρώπου και όλα αυτά ώστε να επικρατήσει η ειρήνη του Θεού, να έρθει η Βασιλεία Του επί της γης, να εκπληρωθεί ο προορισμός της θεώσεως του ανθρώπου. Σήμερα πραγματώνεται η προαιώνιος Βουλή του Θεού. Σήμερα η ανθρώπινη φύση αποκτά τη δόξα της αλήθειας. Σήμερα ανατέλει το φως της Θείας Γνώσεως. Σήμερα ερμηνεύεται η κατ' εικόνα Θεού, πλάση και δημιουργία μας. Σήμερα το καθομοίωση της κατασκευής μας αναβαθμίζεται σε προοπτική κοινωνίας Θείας Φύσεως για όλους μας. Σήμερα ο άνθρωπος από πλάσμα Θεού γίνεται μεθεκτός Θεού. Σήμερα η δημιουργία του ανθρώπου ολοκληρώνεται με την ενανθρώπιση του Θεού. Αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η δόξα του ανθρώπου και η απάντηση της Εκκλησίας μας στην πρόκληση της σημερινής κοσμικής ανθρωπολογίας. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι σίγουρα πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Γι' αυτό και η σύγχρονη αντίληψη και πρακτική αγωνίζεται δυσαλέα να το διαγράψει και να το εξαφανίσει. Από ετών υπερτονίζεται ο κοσμικός εορτασμός εις βάρος της θρησκευτικής εορτής. Τα δεντράκια, τα αστεράκια, τα λαμπιόνια, τα δώρα, τα γλυκίσματα σταδιακά αντικατέστησαν το θρησκευτικό χρώμα των Χριστουγέννων. Τα παραδοσιακά κάλαντα με το όμορφο θρησκευτικό και εκκλησιαστικό περιεχόμενο έδωσαν τη θέση τους σε επίκαιρα τραγουδάκια, γυμνά από έμπνευση, στεγνά από ζωή, εντελώς αποξενωμένα από κάθε πνευματικό νόημα. Η Παρθένος Μαρία έμεινε μόνον Μαρία. Ο Χριστός και ως λέξη συστηματικά άρχισε να συρρυκνώνεται, σταδιακά να ξεθοριάζει και επιμελώς να περιθωριοποιείται. Ήδη ο κόσμος γιορτάζει Χριστούγεννα χωρίς πίστη, δίχως πνεύμα, δίχως νόημα, χωρίς Χριστόν. Ίσως η πραγματική κρίση να είναι ότι χάσαμε τα Χριστούγεννα. Οι ιερές έννοιες όπως ζωή, ψυχή, ηθική, φύλο έχουν πλέον προσλάβει παραμορφωμένη σημασία. Ο Θεός αποκαλείται τύχη. Η ψυχή ερμηνεύεται ως βιοχημική διεργασία. Η ηθική έχει καταντήσει δεοντολογικό κατασκεύασμα. Η επιστήμη επιστρατεύεται για να συμπιέσει τον θεόμορφο άνθρωπο σε βιολογική μηχανή. Η ιερή παρακαταθήκη του ανδρικού ή γυναικείου φύλου εκφυλίζεται σε επιλογή ιδονικού προσανατολισμού. Ο γάμος εξισώνεται με ένα σύμφωνο συμβίωσης. Ο θάνατος δεν αποτελεί πέρασμα στην αιωνιότητα, αλλά επιστροφή στην ανυπαρξία. Η τιμή της ταφής του νεκρού σώματος αντικαθίσταται από τον μηδενισμό της βίαιας αποτέφρωσης και η ευλογία της εξόδιας ακολουθίας
από κάτι που βαφτίζεται πολιτική κηδεία. Ο άνθρωπος έχει καταντήσει ένα επίπεδο υλικό ον στερημένο πνεύματος προοπτικής και αξίας. Πριν πεθάνει, η αθεία του έχει ήδη ρουφήξει τη ζωή. Πρέπει να το πούμε, ο υλισμός, ο μηδενισμός και η αθεία απέτυχαν παταγωδώς. Το μόνο που πέτυχαν είναι να μας επιβάλλουν τη δικτακτορία τους και όλα αυτά καταστρέφοντας τα Χριστούγεννα. Μέσα όμως σε όλη αυτή τη βοή της διαστροφής του ανθρώπου και της ύβρεως κατά του Θεού, η Εκκλησία μας επιμένει να επαναλαμβάνει με το στόμα του Υμνογράφου «Χριστός γεννάτε δοξάσατε, διότι γεννάτε την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα για να επιστρέψουμε κοντά Του». Αυτός είναι η μόνη ελπίδα μας, το κέντρο της σωτηρίας μας, δίπλα στον άνθρωπο της πίστεως στον Χριστό και της χάριτος του Θεού, ο άνθρωπος της κοσμικής αθεϊστικής αντίληψης μοιάζει με ό,τι πιο αποκρουστικό υπάρχει. Δεν θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να σας ευχηθώ συμβατικά καλά Χριστούγεννα, λέγοντας δύο λέξεις, χωρίς να καταλάβετε ούτε εσείς, ούτε και εγώ το νόημά τους. Θέλω όμως να σας ευχηθώ να ζήσουμε όλοι μας ως Εκκλησία τη χαρά και τη μοναδική και αταλάντευτη ελπίδα που απορρέει από το γεγονός ότι ο Κύριος εγεννήθη δι' εμάς εκ Παρθένου, ότι είναι με θυμόν πάσας τας ημέρας της ζωής ημών και ότι προσδοκά να σκηνώνει εν ημίν για πάντα. Ο Χριστός είναι δικός μας. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι μέσα μας. Εύχομαι σε όλους σας αληθινά και αγιασμένα Χριστούγεννα, καλή και ευλογημένη χρονιά. Μεταπολίστης εν Χριστώ τεχθέντη αγάπης, ο Μητροπολίτης ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές, καθηγητές, μαθήτριες και μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Κοροπίου, καθώς και του 1ου Γυμνασίου Κοροπίου, για την αξιέπαινη ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Εκκλησίας για συγκέντρωση τροφίμων για τους αναξιοπαθούντες ενωρίτες μας. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και η συγκέντρωση τροφίμων υπήρξε παραπάνω από ικανοποιητική. Συγκινητική και παράλληλα αξιέπαινη ήταν η προσφορά ορισμένων παιδιών, τα οποία παρόλα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους, πρόσφεραν και αυτά από το υστέρημά τους, άλλος μισό σακουλάκι ρύζι και άλλος μισό σακουλάκι φακές. Να είστε βέβαιοι ότι όλα αυτά τα τρόφιμα μοιράστηκαν και εξακολουθούν να μοιράζονται με τη βοήθεια των κυριών της φιλοπτώχου αδελφότητος σε οικογένειες που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη. Εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες για την άοχνη προσπάθειά τους. Θα ήταν παράληψη αν ξεχνούσαμε να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, ανώνυμους και επώνυμους ενωρίτες μας, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέρετε χρήματα, τρόφιμα και ρουχισμό. Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι ιερείς, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας οποιοδήποτε πρόβλημα που τυχόν θα παρουσιαστεί. Σας ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας να έχουμε ένα χαρούμενο καινούριο χρόνο με υγεία πνευματική και σωματική. Ευχόμαστε στο πρωτοψάλτη του δεξιού αναλογίου Κύριο Χρήστο Πανάγου και την οικογένειά του χρόνια πολλά και ευλογημένα, όπως και σε όσους από εσάς εορτάζουν.